Και έρχεται τώρα ο κύριος Σαμαράς και λέει τελειώνουμε με την κρίση. Μη φοβόσαστε, λέει, θα βρεθεί συμφωνία με την Ευρώπη. Τι συμφωνία όμως? Πρώτα λέγανε τελειώνουμε 31 Δεκεμβρίου τα μνημόνια, τώρα λέει μήπως χρειάζεται εξάμηνη παράταση, μήπως χρειάζεται παράταση λίγων εβδομάδων. Έκανε και την ανοησία ο Σαμαράς να πάει να εκδώσει ομόλογα να βγει στις αγορές. Τα επιτόκια ανέβηκαν στο υψούν. Και τώρα πια βγήκε το συμπέρασμα ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που δεν μπορεί να βγει μόνη της στις αγορές, να δανειστεί. Πρέπει να έχει την πλάτη, το μαξιλάρι της προστασίας από την Ευρώπη και το Δέλτα Νιτάφ. Δηλαδή πρέπει να είναι με πατερίτσες η Ελλάδα. Να μείνει ανάπηρη. Έτσι ουσιαστικά μας λένε ότι αν βγαίνετε μόνοι σας στις αγορές, οι αγορές ανεβάζουν πολύ τα spread, δεν σας συμφέρει. Άρα πάρτε πατερίτσες. Και πώς εννοούν τις πατερίτσες? Συνέχιση των προγραμμάτων στήριξης, συνέχιση του ασφυκτικού ελέγχου των οικονομικών μας, συνέχιση των προγραμμάτων και βλέπουμε, εκεί πάει η δουλειά. Και στο μεταξύ ξεπουλήστε τα όλα. Ξεπουλήστε όλη τη δημόσια περιουσία που έχετε, λιμάνια, αεροδρόμια, νερά, φώτα, δεν ξέρω τι άλλο θα... Ξεπουλήστε τα όλα. Απολύστε δημοσίους υπαλλήλους κι άλλους, που δεν απολύσαμε κανέναν δομολογητέ, ούτε καν αυτούς που κλέβανε, ούτε αυτούς που ήταν με πλαστά πτυχία. Τώρα ελαχίστους μόνο έχουμε διώξει. Και μάλιστα δεν τους διώξαμε, τους μεταφέραμε από... Υπηρεσίαν εις υπηρεσίαν, είναι ιερές οι Ελλάδες στο δημόσιο και εκεί δεν μπορείς να διώξεις, μπορείς να μεταφέρεις από υπηρεσία σε υπηρεσία.